Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε συνάδελφοι υπουργοί, κύριε συνάδελφοι βουλευτέ, κύριοι υποψήφοι ευρωβουλευτέ, καλή επιτυχία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τι ευρωεκλογέ σε λίγε μέρε. Κύριε Αντιπρόεδρε τη Βουλή, κυρίε και κύριοι, αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον κύριο Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει να βρίσκομαι σήμερα στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να κηρύμε την έναρξη ενός γιγαντιαίου προγράμματο προληπτικών εξετάσεων μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της Ελλάδος. Θα πω μια προσωπική ιστορία που θυμάμαι και αφορά λίγο τον κύριο Πρωθυπουργό. Πριν από αρκετά χρόνια ε, είχα την τύχη να είμαι στην οικία του Αιμνίστου του με το οποίο με συνέδε μια πολύ θερμή προσωπική σχέση και μου είχε δείξει εκείνος πολύ μεγάλη έτσι εκτίμηση. Και στην κουβέντα... Του είπα, κύριε Πρόεδρε, καταφέρνετε και φτάσετε στην ηλικία και είστε τόσο υγιή και τόσο ακμαίο και τόσο διαυγή. Λέω μπράβο, πώ θα καταφέρνετε. Μου λέει Άδωνη, μην πιστεύει τίποτα. Και άρχισε να μου λέει πόσα πράγματα είχε πάθει. Είχε έναν ιατρικό φάκελο εξαιρετικά ογκώδη. Ψαχνόμουν να μου λέει τόσο πολύ που τα έβρισκα όλα από την αρχή. Και ό,τι βρίσκει στην αρχή, σε αφήνει. Ό,τι αργεί να το βρει, σε ακολουθεί μετά για όλη τη ζωή και μπορεί να είναι για σύντομη. Μου έμεινε αυτό και με επηρέασε και εγώ έκτοτε κάνω και εγώ προληπτικέ εκτάσει κάθε χρόνο, φανατικά. Διότι έχω αντιληφθεί ότι η πιο έξυπνη πράξη που μπορεί να κάνει κάποιο στη ζωή του είναι να ψαχτεί ενδελεχώ, γιατί είμαστε όλοι θνητοί, τι κάτι μπορεί να μα συμβαίνει, και να μην το καταλάβουμε, και όταν το καταλάβουμε πλέον είναι πάρα πολύ αργά. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχή για το πρόγραμμα τοξιάδης και με την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με τον Υπουργό, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, θα τον ευχαριστήσω για αυτό πραγματικά. Από την πρώτη μέρα που βρέθηκα στο Υπουργείο Υγεία. Κύριε Πρόεδρε, έχω μια συνεργάτηδα πραγματικά εξαιρετική, που έχουμε μια πάρα πολύ έτσι, καλή και αρμονική σχέση. Μπορούμε σήμερα να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα, να συνεχίσουμε το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, που έχει ήδη φέρει αποτελέσματα και έχει σώσει ανθρώπινες ζωές. Τώρα που μιλάμε, οι γυναίκες κατάφεραν να βρουν ότι υπάσχουν και ανθραπευτούν θεραπευτούν λόγω του προγράμματος Φόφη Γεννηματά, Πολλέ γυναίκε και ελπίζουμε να ακολουθήσουν τι εξετάσει που έχουμε διαθέσιμε και πολλέ περισσότερε και να καλυφθεί όλο το πρόγραμμα, ώστε να κάνουμε τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια στον πληθυσμό. Ξεκινάμε το πρόγραμμα άμεσα τι επόμενε μέρε για την πρόληψη του καρκίνου ή του τραχύλου τη μήτρα. Ενό καρκίνου που, αν καταφέρουμε παράλληλα να προωθήσουμε τον εμβολιασμό στι κατάλληλε ηλικίε, μπορεί, κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία να εξαλειφθεί ω ασθένεια, εάν καταφέρουμε να πείσουμε, προσέξτε να εμβολιάσουμε όχι μόνο τα κορίτσια, αλλά και τα αγόρια στην κατάλληλη ηλικία, ώστε να μπορούμε να εξαλείψουμε τον HPV. Τι, το γιγαντιαίο πρόγραμμα για την πρόληψη ε, του καρκίνου ε, του παχαίου σεντέρου, που είναι ένα, μια ασθένεια σχεδόν ενδυμική, έχει πολύ μεγάλη έξαρση ε, και αν τη βρεις εγκαίρος είναι απολύτως θεραπεύσιμη, εάν καθυστερήσεις μπορεί να βρεθεί σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, άρα καλούμε τους συμπολίτες μας να αξιοποιήσουν το μεγάλο αυτό πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων που δίνει το Υπουργείο Υγεία και βεβαίω ε, την ε, πρόληψη των καρδιακιακών νοσημάτων. Που είναι για την Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, δυστυχώ πρέπει να σα πω ότι παρότι είμαστε μια μεσογειακή χώρα και θα έπρεπε κανονικά να λέμε ότι λόγω μεσογειακής διατροφή έτσι καθαρού αέρα, θάλασσα κλπ. Θα είχαμε καλύτερη γενική εικόνα στη δημόσια υγεία μα. Είμαστε δυστυχώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και το φίλο μου τον Τζοάο Μπρέντα μου τα λέει συχνά. Ευχαριστούμε Τζοάο για την συνεργασία συχνά στο γραφείο μου. Είμαστε πρώτοι στην παχυσαρκία, πρώτοι στην παιδική παχυσαρκία, από του πρώτου στην υπέρταση, από του πρώτου στο διαβήτη και από του πρώτου στα καρδιογακά νοσήματα. Έχουμε τελείω λάθο πρότυπο ζωή, τελείω λάθο πρότυπο ζωή και μια μεγάλη πραγματικά συζήτηση, κύριε Πρόεδρε τη Ιατρική Σχολή Αθηνών, να μα βοηθήσετε σε αυτό. Είναι να βάλουμε σε μια σειρά πώ θα πείσουμε του συμπολίτε μα, να βελτιώσουμε λίγο την καθημερινότητά μα, να εντάξουμε στην καθημερινότητά μα έστω λίγη άσκηση. Λίγη άσκηση, λίγη κινητικότητα την ημέρα μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στη ζωή ενό ανθρώπου. Αλλά για να ξεκινήσουμε, χρειαζόμαστε το screening όλου του πληθυσμού. Και θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα της κυβερνήσεως και από ό,τι γνωρίζω προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, να διαθέσουμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούμε να κάνουμε αυτό το screening όλου του ελληνικού πληθυσμού, να περάσουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων στον ιατρικό φάκελο ασθενούς που θα τον έχουμε έτοιμο σε ένα χρόνο από σήμερα, αγαπητέ Δημήτρη, και άρα θα έχουμε πια μια βάση δεδομένων πραγματική τι συμβαίνει σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό σε αυτές τις τόσο κρίσιμες ασθένειες και πάνω σε αυτό, με αυτά τα δεδομένα, να μπορούμε να χτίσουμε μια πολιτική δημόσια υγεία η οποία θα αλλάξει πραγματικά την Ελλάδα και αυτό είναι το τελευταίο μπροστά στην υγεία, αλλά έχει τη σημασία του και να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε και πόρου από το σύστημα υγεία. Γιατί μια ασθένεια που αντιμετωπίζεται στην αφετηρία τη κοστίζει λίγο, μια ασθένεια που εξελίσσεται κοστίζει πολύ. Άρα και από την πλευρά των οικονομικών τη υγεία να το δούμε, πάλι αυτά τα χρήματα που θα δώσουμε τώρα για τι πολιτικές εξετάσει είναι επένδυση στην πραγματικότητα και όχι δαπάνη. Θέλω να πω μόνο κλείνοντα ένα πράγμα. Η πολιτεία με όλα αυτά τα προγράμματα, για την... το προλαμβάνω για τον καρκίνο του Αχίλου τη Μήτρα, το προλαμβάνω για τον καρκίνο του Μαστού, το προλαμβάνω για τον καρκίνο του Παχαίου εντέρου, το προλαμβάνω για τα καρδιακά νοσήματα, δίνει σε όλου του Έλληνε τη δυνατότητα δωρεάν να μπορέσουν να έχουν προληπτικές εξετάσεις και να ξέρουν την ακριβή κατάσταση της υγείας τους αυτή τη στιγμή. Δεν φτάνει να προσφέρει το κράτος δωρεάν τις εξετάσεις. Πρέπει και εμείς να πάμε να τις κάνουμε. Γιατί αν δεν τις κάνουμε, θα είναι αυτή η κατηγορία με το ανέκδοτο, αν ξέρετε, και το λαχείο, που λέει «Θεέ μου, θέλω να ανακαιρίσεις το λαχείο» «Πάρε και κανένα λαχείο, γιατί αλλιώς θα το κερδίσει. Άρα λοιπόν, καλό τον ελληνικό πληθυσμό να αξιοποιήσει αυτή τη μοναδική ευκαιρία που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μα παρέχει, να κάνουμε όλε τι εξετάσει μα, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και να μπορέσουμε πάνω σε αυτό να χτίσουμε μια πολιτική δημόσια υγεία που θα φέρει γενικότερη, καλύτερη υγεία για όλου του Έλληνε πολίτε. Κύριε Πρόεδρε, θερμά σα ευχαριστούμε για αυτή την υποστήριξη. Κύριε Αγαπηδάκη, χαρακτήρα και να πω ότι τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρί την αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργείου Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τη και του Δημήτρη Παπαστεργίου. Άλλο ένα καλό φίλο με τον οποίο συνεργαζόμαστε πια από τη θέση του σχεδόν κάθε μέρα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την, τη συμμετοχή του σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ.